Οι παραλίε. παραλίες, ο ήλιος, το παραδοσιακό φαγητό, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Συνδυασμός ακαταμάχητος για τους τουρίστες που αποφασίζουν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Όλα αυτά τα βρίσκουν στην Κρήτη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες που θέλουν να παντρευτούν σε ένα εξωτικό μέρος. Να αγγίξουμε σοβαρά και αυτό το κομμάτι του ειδικού τουρισμού. Βοηθάει μόνο το μαγαζί που γίνεται και που έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία. Πάνω απ' όλα είναι καλή διαφήμιση για, το, για τον τόπο μα, για τα μέρη μα. Είναι σημεία αναφορά για κάθε ένα που, που παντρεύεται και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει επαναλαμβανόμενο τουρίστα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει αυτό το ειδικό τουριστικό προϊόν να το οργανώσουμε, να το προωθήσουμε, να το προβάλλουμε. Τα τελευταία χρόνια ο γαμήλιο τουρισμό έχει πάρει τα πάνω του. Με του φορεί να εμφανίζονται ικανοποιημένοι και να κάνουν περισσότερε προσπάθειε προώθηση και ενίσχυση, δεδομένου ότι αποτελεί ένα δυνατό χαρτί για την Κρήτη. Διερευνούμε τη δυνατότητα συμμετοχή μα σε μια έκθεση η οποία θα έχει να κάνει με τον τουρισμό προορισμού γάμου, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που θα κάνει τον επισκέπτη να επιλέγει το Δήμο το δικό μας. Υπάρχει μάλιστα πρόθεση και πιθανότατα συμμετοχή σε μια μεγάλη έκθεση ε, γαμήλιου τουρισμού στην Κίνα τον Νοέμβριο. Έχει καλό είναι βέβαια για την περιοχή, γιατί για την πόλη εδώ. Άρα αυτοί οι οποίοι άμεσα θα ωφεληθούν οι επιχειρηματίες και εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε προς αυτή την κατέθεση. Αποτελεί όχι μόνο προβολή ε, του τόπου μας αλλά αποτελεί και ένα έσοδο για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Να κάνουμε μια δυνατή διαφήμιση και να αναβαθμίσουμε τον το τόπο μας ούτως ώστε να είναι ε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και, τους, ε, και αυτά που πιστεύουν θα βρουν εδώ πέρα. Στο Ρέθιμνο, το 2013 έγιναν 87 πολιτικοί γάμοι αλλοδαπών και το 2014 73, με το κόστος να ξεκινά από τα 100 ευρώ και να φτάνει τα 300. Στη Χερσόνησο, παντρεύτηκαν το 2013 75 ζευγάρια τουριστών με πολιτικό γάμο και το 2014 104, με το κόστος να είναι 100 ευρώ. Τέλος, στον Άγιο Νικόλαο, 100 ζευγάρια τουριστών επισφράγησαν την αγάπη τους με πολιτικό γάμο πέρυσι και άλλα 100 φέτος μέχρι στιγμής, με την ταρήφα ωστόσο να είναι η υψηλότερη, αφού ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 550. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει στα πλάνα της να περιορίσει το τέλος τέλεσης γάμου. Εντάξει, έχουν έξοδο και, και τα ξενοδοχεία. Δεν νομίζω για να έρθουν τώρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, δεν νομίζω είναι πολλά. Μια φορά παντρεύονται. Στα Κατά την άποψή μα, η τιμή δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη λόγω του ότι όποιο κάνει ε, μια μεγάλη δαπάνη για να ανάρθει από, από την πατρίδα του στον Άγιον Κόλλο να παντρευτεί, δεν θα υπολογίσει ένα ποσό το οποίο, εν κάπου το διαχειρίζονται και τα πρακτορία. Κινέζοι, Γερμανοί και Βρετανοί, οι τρει εθνικότητε που μα προτιμούν. Είναι γνωστή η πρόθεση και η διάθεση των Κινέζων ε, των ομαδικών γάμων και σε μεγάλο αριθμό λόγω πληθυσμού.